Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ιδιαιτερότητες, με αρκετά πλεονεκτήματα και πολλά στραβά, αλλά το θετικό είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γνωρίζουν και τις δύο περιπτώσεις και δουλεύουν στο να διατηρήσουν το καλό στοιχείο που είναι η ταχύτητα πλάι και το τελείωμα, η δημιουργία φάσεων, και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουν μια καλύτερη κατάσταση αμυντικά και καλύτερα τελειώματα. Στο κομμάτι καλύτερα τελειώματα νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις εσωτερικά, δηλαδή ο Τζάλμα Κάμπος με τη θλάση που είναι έξω, ο Μιστακίδης που θα πάρει τη θέση του, ο Μπίζεσβαρ που θα μπει στη διαδικασία να ξεκινήσει, με τον Ροντρίγκες αριστερά και τον Φακούντο Περέιρα που φωνάζουμε τόσο καιρό να παίξει. Αυτή η τετράδα μπορεί και να δημιουργήσει, μπορεί και να εκτελέσει καλύτερα. Ο Κλάους είναι ντεφορμέ και πνευματικά είναι κουρασμένος, και πνευματικά είναι κουρασμένος για όσους το καταλαβαίνουν, και δεν θα ήταν άσχημο να μείνει λίγο έξω έτσι ώστε να ξεκουραστεί και πνευματικά. Τώρα, το κομμάτι αυτό μου δίνει την αισιοδοξία ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει και θα σκοράρει και μπορεί να σκοράρει και επικοινωτρόπως. Δηλαδή, μπορεί να πάει στο ένας με έναν, μπορεί να βγει στην αντεπίθεση, μπορεί να βγει στην πλευροκόπηση και στο φόρτωμα. Έχει δηλαδή, μπορεί να βγει από τον άξονα με κάθε τι πάσα στην πλάτη. Οπότε είμαι σίγουρος ότι με αυτή την Καραμπάκ ο ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει και ευκαιρίες και θα βάλει γκολ. Εκείνο το οποίο όμως, από την άλλη περίπτωση, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη δυνατότητα να είναι πολύ καλός ανασταλτικά, είναι ότι η χαφ του δεν είναι καλή στα μαρκαρίσματα και χαμηλά και ψηλά. Είναι μέτρη. Έτσι, ιστρόπον ώστε οι αντίπαλοι γενικότερα, και αν έχουν και μια τέχνη, μια ταχύτητα σε καλό επίπεδο περισσότερο, να του βγαίνουν κοντά στα στόπερ και στους πλάγιους μπακ. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι θα δεχθεί και πιέσεις, θα δεχθεί και τέρματα. Το goal-goal είναι ένα σημείο το οποίο το πιστεύω, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα επικρατήσει με over και goal-goal.